Με αφορμή την συμπλήρωση ενός μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου ο αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου της ΕΚΟ. Οι βασικοί στόχοι, τους οποίους είχε θέσει, αναλύθηκαν σήμερα στην συνέντευξη τύπου, με πρώτον από όλους αυτόν που αφορά τη συγκρότηση δίπλα στη διοίκηση του νοσοκομείου, όπως είπε, μιας άτυπης τοπικής συμβουλευτικής επιτροπής κοινωνικού ελέγχου, στην οποία πρόθεση είναι να συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολίτες, χρήστες των υπηρεσιών του νοσοκομείου, με σκοπό την επισήμανση των προβλημάτων και την κατάθεση προτάσεων για την επίλυσή τους. Η επιτροπή, η οποία ανακοινώθηκε, θα συνεδριάσει την Δευτέρα. Ωστόσο, ο νέος διοικητής, Νεκτάριος Γιοργαντής, απέφυγε να ανακοινώσει τα ονόματα. Προχωρώντας στην ενημέρωση για τις κυριότερες δράσεις και ενέργειες που υλοποιήθηκαν το πρώτο μήνα, αναφέρθηκε καταρχήν στην πρόσληψη προσωπικού. Από τη Δευτέρα, όπως είπε, 30 Μαΐου, ενισχύθηκε χειρουργική κλινική με τρίτο χειρουργό, ιατρό ΕΣΥ, ο οποίος μετακινήθηκε καταρχήν με τρίμηνη μετακίνηση. Πρόθεση και επιδίωξη της διοίκησης είναι η μόνιμη παραμονή στο νοσοκομείο της ΕΚΟ. Υπεγράφει, όπως είπε, ο διορισμός ενός ΠΕ φαρμακοποιού και βιοτεχνολογικής εκπαίδευσης νοσηλευτικής και απομένει η χορήγηση βεβαίωσης περί της ύπαρξης πίστωσης από το Υπουργείο, προκειμένου να διαμεσοευτούν σε ΦΕΚ. Μετά το ξεκαθάρισμα τόνιση όλων των σχετικών προκηρύξεων του παρελθόντος στις αντίστοιχες ειδικότητες, είναι έτοιμο το νοσοκομείο να προκηρύξει τις μόνιμες θέσεις ιατρών του ΕΣΥ που αφορούν σε δύο παιδιάτρους, ένα καρδιολόγο, ένα νεφρολόγο, ένα γενικό χειρουργό. Τα περιφερειακά ιατρία και οι αγροτικοί ιατροί, στους οποίους αναφέρθηκε, αφορούν την τοποθέτηση αγροτικών ιατρών στην Κέφαλο, στο αεροδρόμιο, στο Σφενδιού και δύο στο κέντρο υγείας. Επίσης, στην αναμονή οριστικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ, αφορούν την πρόσληψη ενός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βοηθών νοσηλευτών και ενός επίσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χειριστών εμφανιστών. Στην ειδική προκήρυξη, πετύχαμε, όπως είπε, την επιλογή από παλαιούς επιτυχόντες ενός τεχνολογικής εκπαίδευσης λογιστικής και δύο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοικητικών γραμματέων για την κάλυψη των κέντρων υγείας πρώτης υποδοχής προσφύγων. Έχουμε ζητήσει, όπως είπε, την ενίσχυση του νοσοκομείου μας με 3 έως 4 παθολόγους ή γενικής ιατρικής, 1-2 παιδιάτρους και 4 νοσηλευτές. Ιδιαίτερα στάθηκε στις δράσεις για την διασφάλιση και την αύξηση των εσόδων. Σε μια άλλη ομάδα, σε μια άλλη κατηγορία που αφορούν δράσεις για τη διασφάλιση και την αύξηση των εσόδων, κατά τον πρώτο μήνα προσπαθήσαμε σε συνεργασία με το σύνολο του προσωπικού να κάνουμε τα εξής. Λειτουργήσαμε εδώ και 2 εβδομάδες περίπου απογευματινή βάρδια ταμείο για την ίσπραξη του κόστους των παρακλινικών εξετάσεων. Και δεύτερον, σε συνεργασία με το σύνολο των γιατρών που εφημερεύουν στα επίγοντα και το νοσηλευτικό προσωπικό και το ταμείο, να γίνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλων των παραπεμπτικών για εξετάσεις στα εργαστήριά μας, όπως είναι το ακτινολογικό, το μικροβιολογικό και το αιματολογικό, που γίνονται μετά τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, καθώς και τα Σαββατοκύριακα, ώστε αυτά να εισπράττονται τα αντίστοιχα έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά τα έσοδα στο παρελθόν απλά χάνονται. Καλύτερη διαχείριση, μείωση των εσόδων, των εξόδων. Εδώ έχουμε 2 δράσεις που έχουμε σε εξέλιξη. Η μία αφορά την ενίσχυση και την αναδιοργάνωση της λειτουργίας του φαρμακείου. Είμαστε στη φάση όπου περιμένουμε την άφιξη της φαρμακοποιού, της νέας φαρμακοποιού, οπότε και θα γίνει πλήρης επανεκκίνηση της λειτουργίας του φαρμακείου. Και αυτό γιατί το φαρμακείο και η λειτουργία του είναι ζωτική σημασία τόσο για τη λειτουργία των κλινικών του νοσοκομείου, όσο και για τη διαχείριση και τον περιορισμό των εξόδων του νοσοκομείου. Δεύτερον, έχουμε δώσει ρητές οδηγίες στο σύνολο των εμπλεκομένων ώστε να γίνεται έγκαιρος προγραμματισμός των προμηθειών σε υγειονομικό υλικό, ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο της έλλειψης βασικών υλικών και αναλωσίμων. Σε μία άλλη κατηγορία που αφορά οι συνεργασίες, έχω να αναφέρω ότι απευθύναμε αίτημα προς το επαρχείο της ΚΟ και στον κύριο Έμπαρχο ώστε να μας παραχωρηθεί κάποιος υπάλληλος για να μελετήσει κάποιο θέμα που έχουμε κτηριολογικά, ώστε σύντομα να κατατεθεί μία πρόταση από τις τεχνικές υπηρεσίες του επαρχείου για την αναγκαία αναδιοργάνωση των χώρων των εξωτερικών ιατρείων εδώ στην υποδοχή, όπως ήρθατε, ώστε να βελτιωθεί αισθητά η εικόνα και η λειτουργικότητα των εξωτερικών ιατρείων, του χώρου των επηγόντων και των χώρων αναμονής των ασθενών και των συγγενών. Τέλος, σημαντική είναι η πρωτοβουλία που γίνεται σε συνεργασία με το μικροβιολογικό και το τμήμα των ραντεβού,
που από τώρα και στο εξής έχει ήδη αρχίσει και εφαρμόζεται την τελευταία εβδομάδα. Εφαρμόζεται ειδικό σύστημα τακτικών εξετάσεων στους χρόνιες πάσχοντες, για τους οποίους οι ημερομηνίες εξέτασης κλείνονται με πρωτοβουλία του νοσοκομείου. Έχουμε ξεκινήσει πιλωτικά με δύο κατηγορίες χρονίων πασχόντων, με τους διαβητικούς και καρδιοπαθείς, όπου από τις λίστες των εξεταστέντων από τα εργαστήριά μας, το τμήμα των ραντεβού επικοινωνεί με δική του πρωτοβουλία και ενημερώνει να προγραμματιστεί το επόμενο τακτικό ραντεβού. Διευκρινίζουμε οποιοδήποτε έκτακτο, γιατί αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να έχουν κάποια επεισοδιάκια, στο πούμε απλό, ή να χρειαστούν ο γιατρός να τους παραπέμψει. Οποιοδήποτε έκτακτο αντιμετωπίζεται οποτεδήποτε. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό μιλάμε για προγραμματισμένα για τακτικές εξετάσεις. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω την άρση συνεργασία, γιατί όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι αναπληρωτής διοικητής στο νοσοκομείο της ΚΟ. Είναι ενοποιημένο το νοσοκομείο μας με τη Ρόδο και την Κάλυμνο. Να αναφέρω την άριστη συνεργασία που έχω με την διοικήτρια του ενιαίου νοσοκομείου Ρόδο Κοκαλύμνου, την κυρία Χαντζηστρατή Εκατερίνη, με την οποία έχουμε καθημερινή συνεργασία, συντονισμένη δράση σε όσα θέματα ανακύπτουν και κοινή στρατηγική. Άριστη συνεργασία επίσης υπάρχει με τον συνάδελφο αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου της Καλύμνου, τον κύριο Εμμανουήλ Βόλο, όπως άλλωστε αποδεικνύει η ενίσχυση του νοσοκομείου μας με χειρουργούς για μία εβδομάδα όταν αυτό χρειάστηκε, καθώς και με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου της Ρόδου, κύριο Σταμάτη Βασιλιάδη. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ στους συναδέλφους καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, μιας και οι δύο ανέλαβαν μόλις πριν από λίγες ημέρες. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην άριστη συνεργασία με την διοίκηση της δεύτερης ΥΠΕ και ιδιαίτερα με την διοικήτρια κυρία Όλγα Ιορδανίδου, η οποία μας στηρίζει από την πρώτη ημέρα και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου μας, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το διοικητικό, το τεχνικό και το βοηθητικό, για την άψογη συνεργασία που έχουμε από την πρώτη μέρα ανάλυσης των καθηκόντων μου και για την καθολική διάθεση για στήριξη όλων των πρωτοβουλειών που έχουν ως μοναδικούς στόχους την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και τη βελτίωση των συνθήκων για τους ασθενείς και όλους τους λήπτες των υπηρεσιών υγείας. Όπως είχα πει και στις πρώτες μου δηλώσεις, όλοι μαζί θα πετύχουμε.